Χριστός Ανέστη, όπως είμαστε και πάλι μια χρονιά εδώ στην Αρκαδιανή, με τα αυγά, με τα κουλουράκια μας, με το αρνί μας που ψήνεται στις φυσταριές της πόλης. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Για 20η χρονιά, φέτος το χορευτικό συγκρότημα Αρκαδιανή, πληρώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις της πατρίδας μας, ψήνουμε για άλλη μια χρονιά εδώ στην πλατεία με όλο τον κόσμο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να κλεδίσει μαζί μας, να χορέψει μαζί μας, να τους κεράσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτές τις δύσκολες εποχές μόνο τα έθιμά μας και οι παραδόσεις μας μπορούν να μας κρατήσουν και να μας κρατήσουν ζωντανούς. Θέλουμε να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Σανέστη, να είμαστε όλοι καλά, υγεία, το παν. Πολύ ωραία όλα. Από Τρίπολη είστε? Δήμαρχος, θα έχει φτιάξει πολύ ωραία. Ναι. Έχεστε κάθε χρόνο εδώ στην πλατεία? Ναι, βέβαια. Πώς σας φαίνεται φέτος εδώ? Πολύ ωραία είναι, ακόμη είναι και γρήγορα. Αλλά είναι ο κόσμος, εδώ πέρα είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Πού είναι ο κόσμος? Μια ευχή θα μας δώσει και εσύ. Άρθαμε, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία πάνω απ' όλα, χαρά, τζάμπι. Στην Αρκαδιανή περνάμε ωραία, θα χορέψουμε τώρα, θα φάμε. Τι σκεδάζουμε, βεβαίως. Πώς φαίνεται? Πρώτη χρονιά φέτος. Ωραία. Κάνα να περάσουν όλοι με υγεία και χαρά. Θέλουμε να έχουμε ησυχία, να είναι φθηνά τα πράγματα. Να μην έχουμε φασαρίες, αυτά τέτοια πράγματα. Έχω αλλάξει τόσο ενέστη. Από εδώ είστε από την πολύ. Πώς σας φαίνονται εδώ όλα? Κάθε χρόνο πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά. Πολύ ωραία είναι. Όχι, και στην πλατεία Βόλκα, από εδώ είμαστε. Πολύ ωραία είναι, ωραία μέρα. Ό,τι καλύτερα έχω. Χριστός Ανέστη σε όλους. Καλά να περνάμε, καλή χρονιά να έχουμε. Και όλα να έχουν ένα φως, ας πούμε, και μια προοπτική. Για να σημαδεύουμε ένα φως και να πηγαίνουμε κατά εκεί συνέχεια. Σκοτάδια σφίγγουν, επιτέλους. Χρόνια πολλά και του χρόνου να είστε καλά, παιδάκια. Εδώ είμαστε με τα κορίτσια του παρέα. Βλέπουμε εδώ τα αυγά σας, έτσι βάζει τα κουλούρια. Ελλάδα, ωραία, ωραία, όλα. Όλα, όλα, να είστε καλά και του χρόνου να είστε γεροί. Όλη η παρέα. Έτσι να ρωτήσω κάτι. Αμέτρητα, αμέτρητα. Υγεία να υπάρχει σε όλο τον κόσμο και ο Θεός να παίρνει. Ακριβώς δεν ξέρω να σου πω, αλλά είναι αρκετά πολύ. Τα μοιράζετε εδώ στον κόσμο, παιδιά. Σε όλο τον κόσμο, ένα κουλούρι, ένα βούλι, το μουσεδάκι τους. Εντάξει, για όλο τον κόσμο. Να είμαστε όλοι υγιείς και τα υπόλοιπα είναι μέσα στο πρόγραμμα, θα έρθουν σιγά σιγά. Καρνιά, εδώ πώς πάει το ψήσιμο, από τι ώρα τα έχετε βάλει μπροστά? Το ψήσιμο φέτος δεν έβαλε ο Δήμος τμήματα για να έχουμε επάνω στάχτη για τα κάρβουνα και τα πηγαίνουμε σιγά σιγά για να μας αρπάσουν. Τι ώρα ξεκινήσατε? Ξεκινήσαμε από τις 8.30 η ώρα 9 παρά και πιστεύω να με 2.30 με 3 η ώρα να με έναν έτοιμα. Το μυστικό του ψήσιματος θέλει να μην βιαζόμαστε. Ψηλά το αρνί και σιγά σιγά η φωτιά να μην είναι κάτω πολύ μεγάλη για να ψένεται σιγά σιγά τα αρνί. Και σιγά όταν στην αρχή τα βάζουμε ψηλά και σιγά σιγά όταν αρχίσουν να ροντίζουν και να βγάζουν αφρό να με πάνε να με που λέμε υδρώνουν τα αρνιά, τα κατεβάζουμε πιο χαμηλά και τα ψένουμε. Και στο, προς το τέλος δεν ανοίγουμε λιγάκι περισσότερο τη φωτιά να με παίρνουν και το χρώμα τους. Βέβαια θέλουν ένα χρονικό διάστημα 5-6 ανάλογα και το βάρος του αρνιού. Άμα είναι μικρό ταρνάκι μπορεί να ψηθεί να με σε λιγότερο χρόνο. Άμα είναι μεγάλο ταρνάκι θα ψηθεί σε μεγαλύτερο χρόνο. Όπως εκείνο και το μεγάλο ας υποθέσουμε θα έχει περισσότερο χρόνο από το διπλανό που είναι εδώ στο κέντρο. Ανάλογα με τα κιλά του θέλει και το ψήσιμο τις ώρες. Για το κοκορέτσι που βλέπουμε εδώ το παρουσιάζουμε. Τα κοκορέτσια ψενώνται πιο γρήγορα γιατί είναι πιο στενά, είναι πιο μικρά. Βάζουμε και πολύ φωτιά από κάτω. Δεν πειράζει πολύ στο κοκορέτσι να με, γιατί τα υγρά που έχουν τα εντόστια πέφτουν κάτω και την κρατάνε τη φωτιά από κάτω. Δεν τη σβήνουν και την ανάβουν και ανάβουν και κρατάει περισσότερο. Νο. Να είστε καλά να είμαστε. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Όλα πολύ καλά είναι. Θα ψήσετε και στο σπίτι ή μόνο εδώ μια βόλτα? Ναι, είχαμε μια βολτίτσα στην πλατεία και θα ψήσουμε και στο σπίτι. Ήδη ψήνεται στο σπίτι. Μα είστε καλά, ευχαριστώ. Με υγεία όλος ο κόσμος. Πάσχα στην Τρίπολη. Πάσχα στην Τρίπολη με πολύ κόσμο. Με το καλύτερο Πάσχα στην Ελλάδα πιστεύω. Τα αρνιά μας περιμένουμε σε λίγο στην πλατεία να γίνει χαμός. Από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό ακόμα περιμένουμε κόσμο.
Πόσα αρνιά περίπου ψήνονται τώρα εδώ στην πλατεία, ξέρετε? Στην πλατεία θα ψήνονται τώρα γύρω στα 100, αλλά έχουν ψηθεί και άλλα 300 από το βράδυ για να δώσουμε στον κόσμο να πάρει το μεζεδάκι του, το κρασάκι του. Από τι ώρα έχετε ξεκινήσει εδώ το ψήσιμο? Αυτό είναι μια ταλαιπωρία, αλλά πάντα τη χαιρόμαστε. Μπορεί να ξεκινάει και δύο και μέρες, τρεις. Πάσχα στην Τρίπολη, όπως κάθε χρόνο. Εκπροσωπώντας κάποιο σύλλογο και εγώ, τηλεογραφική εστία Τρίπολης, και μαζί με τους υπόλοιπους πολιτιστικούς χορευτικούς κυρίως συλλόγους της Τρίπολης, προσπαθούμε να κρατήσουμε το κέφι για σήμερα, να υποδεχτούμε τον κόσμο, να τον κεράσουμε, να χορέψουμε μαζί του, να το ευχηθούμε, να μας ευχηθούν και να περάσουμε καλά την ημέρα που είναι και τους επισκέπτες και τους ντόπιους. Τι κάνει το Πάσχα εδώ στην Τρίπολη διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα? Πιστεύω είναι παράδοση, είναι η διάθεση που έχουν όλοι οι πολίτες, όχι μόνο αυτοί που ασχολούνται στην πλατεία, αλλά και στις αυλές των σπιτιών τους, να υποδεχτούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο και να προσπαθήσουν να το κάνουν να νιώσει δικός τους άνθρωπος αυτή την ημέρα που είναι μέρα λαμπρής για την Ελλάδα. Πάσχα στην Τρίπολη, πάρα πολύ ωραία, παραδοσιακό, φιλόξενο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα, αυτή τη μέρα, βρισκόμαστε εδώ. Από πού είστε? Είμαστε από την Πάτρα και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πρώτη φορά στην Τρίπολη? Στην Τρίπολη έχω έρθει πολλές φορές, μ' αρέσει, διότι συνδυάζει πόλη και χωριό. Έχει πολύ παράδοση, εγώ αγαπώ την παράδοση, τους δημοτικούς χορούς. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε εδώ στην Τρίπολη, σε αυτή την ωραία πόλη, στην Αρκαδία, που είναι, έχει γεννήσει και γεννά Έλληνες. Έχετε βρεθεί και σε άλλες περιοχές να μας πείτε έτσι συγκριτικά πώς είναι το Πάσχα εδώ στην Τρίπολη? Σας αρέσει περισσότερο? Περισσότερο. Παντού έχω πάει, σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό, το ιδιαίτερο. Είναι άνθρωποι πολύ φιλόξενοι και είναι Έλληνες. Ναι, καθόμαστε εδώ παραδοσιακά, περιμένουμε, θα χορέψουμε. Έχουμε τα αρνιά μας, θα πάμε όλοι μαζί. Καλό Πάσχα να έχουμε, να μας θέλει καλά, με υπομονή και όλα θα περάσουμε. Καλό Πάσχα, χρόνια πολλά, καλά να περάσουμε. Χρόνια πολλά, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους. Ήρθαμε εδώ στη γενέτρια, τι να κάνουμε, στους δικούς μας, γονείς, χωριό, χορευτικό όμιλο. Και πώς κάνετε εδώ τα αρνιά, τα αρνιά παραδοσιακά, όλα χωρίς? Πάντα καλά, πολλά χρόνια που ζω εδώ πέρα, πολύ καλά. Εντάξει, προς το καλύτερο τα γίνεται όλα τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Υγεία, αγάπη και δουλειά για όλο τον κόσμο. Υγεία, αγάπη. Ελπίζω όλα τα πράγματα να φτιάξουν κάποια στιγμή. Ωραία πολλά. Χρόνια πολλά στους Ανέστη. Είμαστε από Τρίπολη, δεν μένουμε στην Αθήνα τελευταία χρόνια όμως. Ερχόμαστε κάθε Πάσχα. Πολύ όμορφα. Τι κάνει το Πάσχα εδώ στην Τρίπολη να είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα στην Ελλάδα? Είναι ένα παραδοσιακό Πάσχα. Αυτό, παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακό φαγητό, είναι κάτι το παραδοσιακό. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αρκάδες. Σήμερα είχα την ευκαιρία να βρεθώ και στην Τρίπολη. Έχω έρθει ως Αρκάς και βρίσκω αυτές τις Άγιες Μέρες στην ιδιαίτερα πατρίδα του Κολέκα. Οπότε μου δίνει ευκαιρία να επισκεφτώ και την παιδεία της Τρίπολης και τις εορταστικές εκδηλώσεις και να ευχηθούμε σε όλους αυτή η Ανάσταση να είναι η συνέχεια της Ανάστασης της πατρίδας μας και το μήνυμα της ελπίδας να είναι η ελπίδα που θα κυριαρχήσει και τα χαμόγελα και όλα θα πάνε καλά στην πατρίδα μας για ένα καλύτερο μέλλον και ένα σίγουρα καλύτερο μέλλον. Είναι πάρα πολύ ωραίο και διατηρεί την παράδοση και συνέχεια και δείχνει ότι ο τόπος μας είναι ζωντανός και ικανός να κρατήσει όσα μας παρέδωσαν και να τα παραδώσει ακόμα καλύτερα. Αυτό είναι βέβαιο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι από εδώ και πέρα ξεκινάμε μια πορεία που αργά αλλά σταθερά ο καθένας θα καταλάβει ότι πάμε σε μια καλύτερη πορεία, σε ένα καλύτερο δρόμο. Και αυτό είναι σίγουρο, δηλαδή ο καθένας θα μπορεί να έχει την αίσθηση ότι πάμε καλύτερο δρόμο, αλλά αυτό θα γίνει σιγά σιγά. Ένα μήνυμα ελπίδας που θα σας δώσω και αισιοδοξίας. Με ελπίδα, αισιοδοξία, πίστη στις δυνατότητες του λαού μας,
εορτάζουμε στην Τρίπολη το ελληνικό Πάσχα με τα ήθη και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού. Διατηρούμε την ακεραιότητα της ελληνικότητάς μας, των αξιών μας, της Ορθοδοξίας. Γιορτάζουμε εδώ στην Τρίπολη με υπερηφάνεια και λεβεντιά, όπως ορίζει η ιστορία μας, των αδούλωτων και ασυμβίβαστων αρκάδων του Μοριά. Και είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε σκληρά για να οικοδομήσουμε ένα αισιόδοξο μέλλον, όπως αξίζει και μπορεί ο ελληνικός λαός. Στην εποχή μας οι υποσχέσεις, τα εύκολα λόγια, οι κολακίες και με όσα περάσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες αλλά υποβάθμισαν τη δημόσια ζωή δεν έχουν θέση. Και γι' αυτό οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπροστά στις ευρωπαϊκές εκλογές και τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να επιλέξουν υποψηφίους για τους οποίους θα είναι σίγουροι ότι θα αναλάβουν να εκπληρώσουν υπεύθυνα την αποστολή τους.